Τον μειωμένο φόρο στο Τσίπρο και την Τσικουδιά κόβει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αποφάσισε, έπειτα από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της χώρας μας, ο μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Τσίπρο και την Τσικουδιά, που παράγουν μικρή αποσταγματοποίη, αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης. Ο φόρος σήμερα στην Τσικουδιά του χήμα που βγάζουν εμείς οι καζανάριδες είναι 0,60 το λίτρο και θα πάει 6 ευρώ. Μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι 10 φορές πάνω. Οπότε φαντάζεστε ότι το κέρασμα που στην Κρήτη τουλάχιστον και είχαν μάθει και άλλες περιοχές στην Ελλάδα να κάνουν στις χώρους εστίασης, στα καφενεία, στα ξενοδοχεία, αυτό πάει περίπατο. Ένα ρακοκάζανο λοιπόν παραδοσιακό για ένα 24ωρο πήρανε περίπου 100 ευρώ φόρο. Θα εκτοξευτεί από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που διαβάσαμε και εμείς οι ίδιοι, το αυτή τη στιγμή διαβάσαμε, χθες έγινε το δικαστήριο, θα εκτοξευτεί στα 800 ευρώ. Ξεκίνησαν όλα από καταγγελίες μέσα από μεγάλες μονάδες υποτοπίας όσον αφορά το θέμα του φόρου. Οι εξελίξεις φέρουν τα πάνω κάτω στον κλάδο και στους αμπελουργούς, καθώς με τα νέα δεδομένα θα είναι φωτιά ο φόρος στην Τσικουδιά και στο Τσίπουρο, με συνέπεια από τη νέα αποσταγματική περίοδο οι καζανάριδες να προβλέπουν κατακόρυφη μείωση της παραγωγής του προϊόντος έως και 70%. Διότι είναι ένα ακριβό προϊόν πλέον, δηλαδή το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ, μαζί με το προϊόν θα περάσει στα 10 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή που το παίρνουν 3-4. Οπότε φαντάζεστε ότι το κέρασμα πάει περίπατο. Όταν πάει το κέρασμα περίπατο, το οποίο το είχαμε στο DNA μας σαν κριτική να το κερνούμε, ναι, θα πέσει η κατανάλωση από εμάς τους παραγωγούς τουλάχιστον 60% κάτω. Πλήγμα και στο κέρασμα. Με τους αγρότες να ζητούν τη στήριξη από την κυβέρνηση. Τον αλλάξει ένα δικαστήριο και μια απόφαση του δικαστηρίου, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Είναι ευρωπαϊκό δικαστήριο, δεν είναι ελληνικό δικαστήριο. Θα γίνουν κάποιες σκέψεις και κάποιες συζητήσεις το τι μπορούμε να πάμε. Σήμερα, παράδειγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση διέλυσε την κατάσταση που αφορά το παραδοσιακό Τσίπουρο. Σήμερα, λοιπόν, με τον νέο υπουργό θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οι αντιδράσεις είναι σφοδρές, με τους καζανάριδες και αμπελουργούς να αναζητούν τώρα νομική φόρμουλα, ενώ άμεσα θα καταθέσουν προτάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να αποφευχθεί, όπως είπαν, το μεγάλο χτύπημα στο προϊόν. Έχουμε δώσει το ζήτημα στο δικηγόρο να το δει. Θα έχουμε μια συνάντηση με τους καφεπόλες του Ηρακλείου, θα έχουμε μια συνάντηση με ξενοδόχους, να συντονίσουμε όλοι μαζί μια πρόταση προς τα Υπουργεία πριν να αρμονίσουν την απόφαση του δικαστηρίου προς την κατανάλωση της Ελλάδος.